Χρόνια πολλά κιόλας. Χρόνια πολλά, Μάκη. Χρόνια πολλά στην κυρία Ιωάννα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Θεσσαλούς. Στους ανθρώπους που στηρίζουν την επιχειρηματική αγορά των πόλεων, γιατί πραγματικά χάρη στη συμβουλή αυτών των ανθρώπων σήμερα έχουμε και πάλι τα χαμόγελα στο πρόσωπό μας. Θα πρέπει να σου πω ότι επιλέξαμε να βγούμε ζωντανά από το Μήλο των Ξωτικών. Είναι το κέντρο του ενδιαφέροντος στην πόλη των Τρικάλων. Αυτή τη στιγμή πραγματικά γίνεται το αδιαχώρητο για ακόμη μία ημέρα και θα πρέπει να σου πω ότι χθες τις δύο ημέρες τις γιορτινές καταγράφτηκε ένα πολύ σημαντικό γεγονός, ένα γεγονός που έχει να κάνει γενικότερα με την επιχειρηματικότητα. Το πρώτο είναι ότι χιλιάδες επισκέπτες που πήγανε στα τραπεζικά καταστήματα, κυρίως στα ATM, για να κάνουν αναλήψεις, δεν κατάφεραν να κάνουν αναλήψεις, και από την άλλη υπήρξε πάρα πολλοί κόσμος που θέλησε να γεμίσει το ρεσιδουάρ για να επιστρέψει στον τόπο καταγωγής του και δεν βρήκε βενζίνη στα Τρίκαλα. Που σημαίνει ότι άρχισαν στην κυριολεξία τόσο τα ATM, τα μηχανήματα, από χρήματα, όσο και από βενζίνη. Καταλαβαίνεις δηλαδή το πόσο κόσμος ήρθε στην πόλη του Τρικάλων και πώς ακριβώς εκτελήχθηκε η κίνηση, αφήνοντας ένα σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς. Αντιπρόεδρε, μια και το θίξατε το θέμα, καταρχήν, σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, είναι απαράδεκτο την πρώτη και τη δεύτερη μέρα οι τράπεζες, γιατί το αντιμετώπισα και εγώ στο Βόλο αυτό, πήγα και εγώ σε μηχάνημα και είχε ταμπέλα επάνω το οποίο έγραφε άδειο. Είναι τραγικό, τραγικό από την πλευρά των τραπεζών να αφήνουν άδεια τα ATMs. Τώρα, στα Τρίκαλα ακόμα περισσότερο που ήταν και τόσος κόσμος. Είναι προφανώς και όχι μόνο στα Τρίκαλα, αλλά γενικότερα και σε όλους τους προορισμούς. Είναι άσχημο πράγμα να επισκέπτεται κάποιος κάποια πόλη, να πηγαίνει στη τράπεζα σε ένα τραπεζικό μηχάνημα και να μην μπορεί να κάνει ανάληψη. Τέλος πάντων, είναι το αξιοσημείωτο. Συνέβη και αυτό πρώτη φορά στην εποχή μας. Πρώτη φορά με τα κρίσης ή και αν θες μέσα εισαγωγικά με τα κορονοϊού, καθώς τον έχουμε λίγο πολύ ξεχάσει όσον αφορά βέβαια την τοπική αγορά. Και το σημαντικότερο από όλα, εκείνο που βλέπω, ότι υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης. Υπάρχει μεγάλη δυναμική, υπάρχει χαρούμενα πρόσωπα και θα σε μεταφέρω και το κλίμα της εμπορικής αγοράς της πόλης των Τρικάλων, όπου λίγο πολύ ήταν πάρα πολύ καλό αυτό το όλη την εβδομάδα δηλαδή. Και αναμένουμε και σήμερα πήγε καλά η αγορά και αναμένουμε βέβαια και τις επόμενες μέρες με αποκορύφωμα την πρωτοχρονιά. Κινήθηκε δηλαδή σε πολύ καλούς ρυθμούς, κάλυψε κατά πολύ τις προσδοκίες των εμπόρων, όχι βέβαια όλους, αλλά νομίζω ότι τα κυριότερα μαγαζιά, αυτά που στέκονται, αυτά που αντιλαμβάνονται σήμερα τα δεδομένα της επιχειρηματικής αγοράς, νομίζω ότι κάλυψε επάξια τις προσδοκίες των εμπόρων. Σίγουρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο Μήλος Ξωτικών στα Τρίκαλα στην πόλη των Τρικάλων, καθώς τα τελευταία 10 χρόνια ο Μήλος ανεβαίνει και φέρνει κόσμο κάθε χρόνο, ναι, όλο και περισσότερο, και σχεδόν κάθε χρόνο καταγράφεται και ένα ρεκόρ επισκεψιμότητας. Ένα ρεκόρ επισκεψιμότητας όμως που θα πρέπει να σου πω ότι χάρη στο Μήλο των Ξωτικών ο κόσμος μοιράζεται τόσο στον ορεινό όγκο, δηλαδή φτάνει άνετα στην Ελάτη, στο Περτούλι και στα άλλα χωριά και σίγουρα στα Μετέωρα. Τα Μετέωρα βέβαια από μόνα τους είναι το brand name. Τραβάνε κόσμο. Μέχρι τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν ερχόταν. Αυτός που επισκέπτονταν τα Μετέωρα δεν ερχόταν στα Τρίκαλα. Τώρα πλέον έχει γίνει ο βασικός προορισμός και όλος ο κόσμος πρώτα έρχεται στα Τρίκαλα και κατόπιν μεταβαίνει στους άλλους προορισμούς για να ακολουθήσει και να απολαύσει το τριήμερό του και λίγο πολύ για να δει ζεστές και ευχάριστες διακοπές τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Πείτε μου λίγο καταρχήν τώρα, πραγματικά μήνατα από βενζίνη? Δεν ακούω τώρα ακριβώς, Μάκη, τι μου... Μήναν από βενζίνη τα πρατηρία τόσο πολύ? Το χαρακτηριστικό σήμερα αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές, έγινε θέμα. Το μάθαμε από τους ηθήνοντες του Μήλου και λίγο πολύ βέβαια βρήκαμε και ανθρώπους όπου μας ρωτούσαν χθες, ειδικά το απόγευμα. Έτυχε σε κάποιον φίλο και σε μένα και ρωτούσε, λέει, πού θα βρω πρατήριο, λέει, γιατί επισκέφτηκα δύο πρατήρια και δεν μπόρεσα να βρω βενζίνη. Όντως έτσι έγινε. Αδειάσανε τα δεξαμενές των πρατηρίων και αδειάσανε και τα ATM. Εντάξει, είναι αλήθεια. Ήτανε
ήταν χιλιάδες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΙΤΡΙΚΑΛΑ, που είναι υπεύθυνη, είναι ηθήνοντης δηλαδή για το θεματικό πάρκο στην πόλη, θα πρέπει να σου πω ότι χθες καταγράφτηκαν γύρω, παρουσία γύρω των 50.000 ανθρώπων. Δεν είναι και λίγο. Καταλαβαίνεις πού τους βολεύετε, έχει... μισό λεπτό ρε παιδιά, μισό λεπτό λίγο. 50.000 άνθρωποι. Είναι λογαριασμός, δηλαδή ένα ποτήρι νερό να ζητήσουν. Είναι 50.000 ποτήρια νερό, δεν είναι επεξεγέλασε. Πώς τη βολεύετε την κατάσταση? Είπα πριν, αν σας είπα ότι αφήνει ένα πολύ σημαντικό, ένα γενναίο οικονομικό αποτύπωμα στην πόλη του Τρικάλων και όχι μόνο, γενικότερα σε όλη την περιοχή. Είναι τζίρος τουλάχιστον 80 εκατομμυρίων. Δεν είναι λίγα τα ποσά. Είναι τεράστιο το νούμερο για μια γιορτή 15 ημερών ή αν θέλεις 2 μηνών, έτσι να το, για να γίνω πιο ουσιαστικός. Είναι τεράστιο το νούμερο. Κύριε Ζαραμπούκα, και μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πάρει, που ξεκινήσανε το Μήλο από το 10 και σήμερα έχει πάει στο 120. Έτσι ακριβώς είναι. Ένα μεγάλο μπράβο. Όντως μπράβο. Κύριε Ζαραμπούκα, οι επισκέπτες που είναι σήμερα στο Μήλο των Ξωτικών είναι επισκέπτες... Έλα, κύριε Ζαραμπούκα. Οι επισκέπτες που είναι σήμερα στο Μήλο των Ξωτικών είναι τουρίστες ή είναι και τρικαλινοί που κάνουν την απογευματινή τους βόλτα? 90% είναι τουρίστες, είναι επισκέπτες που ήρθαν στα Τρίκαλα να περάσουν Χριστούγεννα και όχι μόνο, καθώς έχουμε καταγράψει ανθρώπους οι οποίοι έρχονται ανά τετραήμερο και όχι μόνο το τετραήμερο ή αν θέλετε το τριήμερο των Χριστουγέννων, αλλά μπορούν να ξεκινήσουν σήμερα διακοπές, να καθίσουν 4 μέρες στην πόλη, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, και να μεταβούν κάπου αλλού ή αν θέλουν να ξαναγυρίσουν και πάλι στην κανονική τους εστία. Όντως είναι ξένος ο κόσμος που έρχεται. Σήμερα δηλαδή, τώρα το απόγευμα που δώσαμε εδώ ραντεβού με τον Βασίλη για να βγούμε ζωντανά στον αέρα, και θα πρέπει να του πω και χρόνια πολλά και μπράβο του ανθρώπου που κάνει αυτές τις γιορτινές ημέρες μια μεγάλη προσπάθεια για να στήσει μηχανήματα και κάμερες, γιατί τα πέρασα πιο παλιά. Θα πρέπει να σας πω ότι προέρχομαι από το χώρο αυτό και προφανώς ο Μάκης με γνωρίζει πολύ καλύτερα. Θα πρέπει να σας πω ότι αλήθεια είναι, ναι. Προσπάθεια, έτσι ακριβώς. Και τους ανθρώπους που συναντήσαμε εδώ μέσα, πέρα από τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι όντως τρικαλινοί, οι υπόλοιποι είναι όλοι ξένοι. Έχετε καθόλου εικόνα για τις αφίξεις των επόμενων ημερών? Ξέρω ότι όλα τα καταλήματα είναι sold out. Είναι τα Airbnb στην πόλη των Τρικάλων, ό,τι νοικιάζεται είναι sold out, και φυσικά τα ξενοδοχεία που είναι διαφυσβήτητο ότι δεν πέφτει στην κυριολεξία καρφίτσα. Αλλά το μόνο που μπορεί να γίνει και να βρει κάποιος δηλαδή κατάλημα είναι αν είναι τυχερός, αν έχει απευθυνθεί σε 4-5 ξενοδοχεία και εκεί αν έχει υπάρξει κάποια ακύρωση. Μόνο από εκεί μπορεί να γίνει τυχερός στα Τρίκαλα και να μείνει 2 ή 3 μέρες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Καλά, νομίζω ότι τα ξωτικά και ο Μήλος των Ξωτικών πρέπει να πάνε τουλάχιστον μέχρι το Φλεβάρι, Μάκη, είναι πολύ σωστό αυτό, αλλά θα πρέπει να ξέρεις ότι μετά τα φώτα πέφτει η διάθεση και κινείσαι σε χειμωνιάτικους ρυθμούς καθαρά. Ιανουάριος, Φεβρουάριος είναι οι δύο δύσκολοι μήνες. Καλά, δεν πειράζει. Ας μείνουν τα ξωτικά λίγο παραπάνω. Δεν παθαίνουν τίποτα. Τα ξωτικά δεν παθαίνουν τίποτα. Ας μείνουν ένα μήνα παραπάνω. Δεν χάλασε ο κόσμος. Τα ξωτικά δεν παθαίνουν τίποτα, απλά όμως υπάρχει μία δραστηριότητα, έχουν γίνει κάποιες συμβάσεις, θα πρέπει να αλλάχτούν όλα αυτά, γιατί ακολουθείται ένα συγκεκριμένος προγραμματισμός και μία τεχνική όσον αφορά βέβαια το τεχνικό μέρος και τη λειτουργία του Μήλου, που σημαίνει ότι τώρα η ημερομηνία τελειώματος ή αν θες κλεισίματος του θεματικού πάρκου έχει οριστικοποιηθεί. Πάντως... μπορείτε να πείτε και τον παπά να μην αγιάσει, τέλος πάντων, για να μην φύγουν οι καλικάτζαροι, να μείνει λίγο παραπάνω. Αυτό όντως μπορεί να γίνει. Ίσως να έρθουν σε επιτροπή με τους ανθρώπους, να μην γίνει αυτό το πράγμα και να ακουστεί δηλαδή αυτό που λες εσύ, να πάμε στον παπά όπως λες. Ας γίνει αργότερα ο αγιασμός. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ας γίνει αργότερα ο αγιασμός και έτσι να πετύχουμε έτσι τον πολυπόθετο μια παράταση 15 ημερών ακόμη. Που σημαίνει ότι θα γεμίσουμε και τα ταμεία μας, όχι μόνο αυτό. Βέβαια. Πολύ χαιρόμαστε πάντως που έχουμε αυτή την εικόνα από τα Τρίκαλα. Αντιπρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Είστε καλά. Να έχουμε και καλή πρωτοχρονιά. Υγεία πάνω απ' όλα.